Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, Κυριακή 1 Απριλίου, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ionian Channel. Τον προγραμματισμό του για την αντιμετώπιση κάθε δασικής πυρκαγιάς στη θερινή περίοδο συζήτησε τη βδομάδα που μας πέρασε το Συντονιστικό Περιφερειακό Όργανο με τη συμμετοχή των αρμοδίων υπηρεσιών. Επιτάπητος στέθηκαν για ακόμα μία φορά τα προβλήματα που επικρατούν στο νησί, αλλά και προτάσεις για την αμεσότερη αντιμετώπιση τους. Τα σχέδια για την αντιμετώπιση τυχών δασικών πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου αναπτύχθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας. Το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι από το σύνολο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, είτε πρόκειτο για τα σώματα ασφαλείας, είτε για τους εκπροσώπους των τοπικών ερετών αρχών. Της διαδικασίας προέδρευσε ο Αντιπεριφερειάρχης Γιονύσης Μιλωνάς, που σημείωσε πως την προηγούμενη χρονιά η Ζάκυνθος βοηθήθηκε από τις αρμόδιες αρχές παρά τα έντονα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τόσο τοπικά όσο και πανελλαδικά. Κάλεσε παράλληλα την πυροσβεστική να πραγματοποιεί τη δουλειά της χωρίς να επηρεάζεται από όσα πολλές φορές αναφέρονται από αναρμόδια για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών άτομα. Παρ' όλα αυτά, με τα λίγα μέσα που διαθέτουμε σαν χώρα, είχαμε το μερίδιο εκείνο, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα το διάστημα αυτό με τις φωτιές στον Άγιο Λέοντα, Βολίμες, Κυλιωμένο, που ήταν και πάρα πολύ επικίνδυνο γιατί δεν μπαίνουν στο χωριό. Άραγε δεν προλάβουν κανένα παράπονο σαν Ζάκυνθος, σαν περιφέρεια, από τη συμβολή και συνδρομή του κράτους, Κεντρικού και Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αλλά και των ντόπιων υπηρεσιών. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο, απλώς θα πω ότι εν ώψη της νέας περιόδου πρέπει να συντονιστούμε. Το ρόλο του συντονιστικού τον έχει η περιφέρεια, αλλά αποκλειστικά και ρόλο ήταν του Δήμου. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας, έτσι. Σε ό,τι χρειαστείτε, υπάρχει λίστα με μηχανήματα ιδιωτών και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Αφιερωθείστε απερίπτωση στη δουλειά σας. Θα δεχτείτε προτροπές και συμβουλές. Εντάξει, με χαμόγελο, όπως πάντα. Στην εισήγησή του, ο διοικητής της πυροσβεστικής Βασίλης Σαξόνης τόνισε πως η υπηρεσία του ενέταξε στο σχεδιασμό της για το καλοκαίρι όλα τα μηχανήματα που μπορούν να τις διαθέσουν η περιφέρεια και ο Δήμος. Παράλληλα, ζήτησε τη συνδρομή όλων των φορέων για κάθε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς, ενώ αναφέρθηκε και στο επιχειρησιακό σχέδιο της υπηρεσίας που μπορεί να περιλαμβάνει τις επικίνδυνα καιρικά ημέρες, ακόμη και εν αέρια παρακολούθηση των δασών. Έχει εντάξει όλο το προσωπικό και το μηχανολογικό εξοπλισμό της υπηρεσίας μας, αλλά καθώς και το μηχανισμό που διαθέτει η Αντιπεριφέρεια και ο Δήμος. Όλοι γνωρίζουμε για τους δείκτες επικινδυνότητας. Γνωρίζουμε ότι κάθε αντιπυρική περίοδο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει καθημερινά χάρτη επικινδυνότητας που αναφέρεται στους δείκτες επικινδυνότητας που είναι 1, 2, 3, 4 και 5. Εμείς αυτούς τους δείκτες τους έχουμε διαβαθμίσει σε 3 στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει το δίκτυο 1, 2 και 3, που σε αυτό το στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας είναι οι συνήθι καιρικές συνθήκες για την εποχή και σε αυτό το στάδιο θα περικολούν από την υπηρεσία μας 5 υδροφόρα οχήματα σε όλο το νησί. Για την αναγκαιότητα άμεσης ενημέρωσης της αστυνομικής διεύθυνσης σε κάθε περίπτωση πυρκαγιάς, μίλησε με τη σειρά του αστυνομικός υποδιευθυντής. Μεταξύ άλλων, τόνισε την ανάγκη απελευθέρωσης των οδών σε περιπτώσεις που υπάρχει πυρκαγιά σε δάσος. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, θα έχουμε άριστη συνεργασία με το διοικητή της πυρκαγιάς, αλλά και το προσωπικό της,
σε περίπτωση που εκδηλωθεί η πυρκαγιά, θέλουμε άμεση ενημέρωση ώστε και εμείς να κινητοποιηθούμε, να διευκολύνουμε τα οχήματα της πυροσβεστικής να μεταβαίνουν στο σημείο, να απομακρύνουμε τους περιέργους. Άλλοι αφήνουν τα αυτοκίνητα στη μέση, δεν μπορεί να περάσει το πυροσβεστικό, υπάρχει καθυστέρηση. Σε προληπτικό επίπεδο, τις ημέρες που θα είναι ο διοίκητης επικοινωνίας υψηλός, όπως το προείπε εδώ ο διοίκητης πυροσβεστικής, σίγουρα θα υπάρχουν περιπολίες στις περιοχές. Θα ελέγχουμε ύποπτα αυτοκίνητα, ύποπτα άτομα, μεταφέρουν αντικείμενα ή οτιδήποτε έχουν σκοπό να κάνουν κάποια ζημιά. Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζει για ακόμη μια χρονιά όμως το δασαρχείο. Παρά το γεγονός ότι έχει εκπονήσει ορισμένες μελέτες για καθαρισμούς δασικών δρόμων στα ορεινά χωριά, δεν διαθέτει χρήματα για παρεμβάσεις, ούτε και το απαραίτητο προσωπικό. Ήδη έχω ένα πρόγραμμα εγκεκριμένο για βελτίωση του δασικού διοικητήριου σε όλες τις ορεινές κοινότητες, με μέσο όρο γύρω στα 12 χιλιόμετρα συντήρηση κατά κοινότητα, ας το πούμε. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις διατιθέμενες πισκώσεις, θα γίνουν μελέτες που η σειρά εκτέλεσης θα εξαρτηθεί και από την κατάσταση που θα μόρφει από την πυροσβεστική, για να ιεραρχήσουμε τον υποδιοικητή της πυροσβεστικής τα απολύτως απαραίτητα, για να προχωρήσουμε αυτό. Όσο αφορά το άλλο σκέλος για την περιπολία των δασοφυλάκων, λίγο χλωμό να γίνεται κάθε φορά μαζί με την πυροσβεστική. Λίγο. Χλωμό. Πάλι για θέμα πιστώσεων. Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Ζακυνθίων και υπεύθυνος για την πολιτική προστασία Νίκος Ακτύπης στάθηκε στα προβλήματα που δημιουργούνται κάθε χρόνο παρά τους σχεδιασμούς για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, πρώτο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί και ως και σήμερα δεν έχει γίνει είναι αυτό της ιδιοκτησίας της γης. Πέρυσι είχαμε, πολύ να θυμάται ο κύριος υποδιοικητής, 100 ερμισμούς, 150 πόσους τα ορεινά. Τους 149 τους προλάβαμε. Μία εγκατάσταση στη Ζάκη. Η μία φωτιά δηλαδή μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική δηλαδή σε σχέση με τις άλλες 150. Δηλαδή πρέπει να καταλάβετε ότι οι φωτιές που μπαίνουν για να καταστρέψουν μία περιοχή είναι συγκεκριμένα συμφέροντα. Και έχει να κάνει, το ξέρουμε όλοι, το γνωρίζουμε όλοι, έρχονται από Αθήνα, έρχονται οι ανακρίσεις, το έχουμε καταθέσει. Ακόμα στις ανακρίσεις βρίσκονται. Φωτιές που έχουν καταστρέψει τα ορεινά, έχουν το σκοπό τους. Ένα λοιπόν, το βασικότερο που έχω βάλει σε όλες τις συνεδριάσεις που κάνουμε, πρέπει να λυθεί το δασικό στη Ζάκη. Δεν μπορεί ο ορεινός που γεννήθηκε εκεί και μεγάλωσε να αγοράζει 2 φορές την περιουσία του παππού του, του πατέρα. Κανένα από εμάς δεν είχαμε την τύχη από τα ορεινά παιδιά και δεν είχαμε και την οικονομική δυνατότητα, δεν μας απέδιδε μάλλον η γη μας να την καλλιεργούμε. Σε 10 χρόνια έχει γίνει λόγος. Δεν μπορεί λοιπόν όταν γίνεται μία ή έρχονται κάποιοι άνθρωποι είτε θέλουν να φτιάξουν ένα εξοχικό είτε θέλουν να το πουλήσουν, να θέλουν να αγοράσουν την περιουσία του παππού τους, του πατέρα τους 3 φορές με διάφορους νόμους δασικούς που σκοτώνουν το δάσος. Σοβαρή δουλειά όσον αφορά την προβολή των νησιών μας φαίνεται ότι έγινε στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση που πραγματοποιήθηκε στη Ρωσία πριν λίγες μέρες. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Κέρκυρας Γιάννης Τρεπεκλής μίλησε για την Κέρκυρα και συγκεκριμένα για την ιστορία της και τις ομορφιές της σε δημοφιλή εκπομπή σε ένα από τα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά δίκτυα. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Τρεπεκλή. Σε ένα από τα μεγαλύτερα ειδησογραφικά δίκτυα στον κόσμο, το Russia Today και συγκεκριμένα στο δημοφιλές talk show Spotlight, φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Κέρκυρας, κ. Γιάννης Τρεπεκλής, κατά την παραμονή του στη Ρωσία για τη Διεθνή Τουριστική Έκθεση που ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες. Μάλιστα, όση ώρα ο κ. Τρεπεκλής έδινε συνέντευξη, τίτλος της εκπομπής ήταν Κέρκυρα, το χρυσορυχείο της Ελλάδας. Ο κ. Τρεπεκλής ρωτήθηκε για τον τουρισμό και για την επιρροή της οικονομικής κρίσης στους Έλληνες πολίτες. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως μέσα από τη συγκεκριμένη εκπομπή, ο κ. Τρεπεκλής
Επεκλής κατάφερε να προβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Κέρκυρα, τα προτερήματά της, την ομορφιά του τοπίου, τα ιστορικά μνημεία και φυσικά τόνισε το κοινό στοιχείο της θρησκείας μεταξύ Ρώσων και Ελλήνων, μιλώντας παράλληλα για τον Άγιο Σπυρίδωνα και τους τουρίστες που επισκέπτονται τον ναό. Επίσης, αναφέρθηκε στη διοργάνωση Ρωσικής Εβδομάδας, που γίνεται μία φορά το χρόνο και αποτελεί πλέον θεσμό για το νησί. Το μόνο σίγουρο είναι πως η εμφάνιση του Δημάρχου στο εν λόγω talk show αποτελεί έναν μοναδικό τρόπο διαφήμισης των Ιωνίων, αφού οι τηλεθεατές είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από έναν αιρετό ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα δεν επηρεάζουν την φιλοξενία προς τους τουρίστες και πως η χώρα μας εξακολουθεί να είναι ένας ασφαλής προορισμός με πλούσια πολιτιστική παράδοση, φυσικές ομορφιές και ανθρώπους που έχουν ρίξει βάρος στον τουρισμό, αφού αποτελεί βασικό πυλώνα στήριξης και ανάπτυξης της οικονομίας. Welcome to Spotlight, the interview show on RT. I'm Albrinov and today my guest is Ioannis Trepeklis. Is there any chance to save the country and its tourist industry from the economic turmoil? We'll discuss it with Ioannis Trepeklis, mayor of a popular tourist city of Corfu. Mr. Trepeklis, kalimeras. Good day. Those media reports about Greece having a hard time have seriously upset our image, especially as a tourist destination. In fact, Corfu, and Greece in general, is a very friendly region. We have been in tourism for many years, and we have made a name as good hosts to anyone who comes for a holiday or seeks to invest in our economy. We are always happy to host them and offer them the best we have. There was a period when the media around the world were running stories about strikes and unrest in Greece. Although it was not really that dramatic, it was really bad for our image as a nation. There was the same footage circulated all around the world. I would like to tell you, as a mayor, that we're actually doing much better than they say. We have very warm relations with Russia, cemented by a culture we share, a common religion, Orthodox Christianity, and a history of friendship that dates back centuries. Tourism is indeed our backbone industry that allows us to make a living, and it is also our major available response to the growing unemployment. Fine. What is the share of Russians among the tourists who come to Greece? I suppose Germans must be the number one visitors. The majority of tourists who visit Corfu come from Britain. Britain holds a leading position in our tourist market. Germany is second, and Russia has rated third in recent years. The past few years have seen a sharp increase of over 30% in the number of visitors from Russia. There is currently a Greek travel exhibition being held in Moscow. We are participating, and it is apparent that we're looking at a great inflow of Russian tourists. It means that Russians who visited Corfu in previous years enjoyed their stay. They enjoyed our island, our nature, and our sea. Our island is green, and our sea is very beautiful. The beaches are clean. The old town has been included in the UNESCO list of cultural and historical heritage. As you know, the relics of Saint Spyridon are preserved in Corfu. This saint is very special for Russian tourists. Almost all Russian tourists who come to Corfu pay a visit to the church where Saint Spyridon is buried. We have many other historic links with Russia. For example, Ioannis Kapodistrias, who was a native of Corfu, was a foreign minister in Imperial Russia. Later, he became the first president of independent Greece. Another famous name is Admiral Ushakov. There is a monument to Ushakov on Corfu. We continue to promote our long-standing relationship with Russia. We organize annual events for Russian tourists. We have an annual Russian week in Corfu, which gains in scope and popularity year by year.
We would love it if Russians, who are known for their fondness of Cyprus and Crete, would also turn their attention to real estate in Corfu. We have many advantages, particularly picturesque wildlife, an amazingly clear sea, a historical town listed as a UNESCO heritage site, two ancient fortresses, and much, much more. 9 προτάσεις για την ασφαλή μεταφορά από το παλαιό και η λειτουργία του νέου νοσοκομείου κατέθεσε ο Ιατρικός Σύλλογος με αφορμή την ανακοίνωση της διοικητικής παραλαβής του νέου ιδρύματος. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Παύλος Καψαμπέλης, σε συνέντευξη που παραχώρησε, κατηγόρησε όσους χειρίστηκαν το θέμα τα τελευταία 2,5 χρόνια και έκανε λόγο για προχειρότητα και ανευθυνότητα των αρμοδίων αρχών. Τη δική του εκδοχή και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη μεταφορά του παλαιού και τη λειτουργία του νέου νοσοκομείου έθεσε ο Ιατρικός Σύλλογος Ζακύνθου με συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος του Παύλος Καψαμπέλης. Ο κ. Καψαμπέλης αναφέρθηκε σε 9 σημεία σταθμούς για τις εκκρεμότητες, το οδηπορικό και την ουσιαστική μεταφορά στο νέο ίδρυμα, τονίζοντας πως ο Ιατρικός Σύλλογος μπορεί να λειτουργήσει ως επιστημονικός συνεργάτης της πολιτείας και κατηγόρησε μεταξύ άλλων όσους προχωράνε στη σημερινή διαδικασία για προχειρότητα που δεν εξυπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία του νέου ιδρύματος. Πρέπει να υπάρχει σχέδιο καταγεγραμμένο που να προβλέπει τα βήματα που θα γίνουν για να γίνει αυτή η μεταφορά. Αυτό λοιπόν είναι σχέδιο που θα πρέπει να το εκπονήσουν οι εντεταλμένοι φορείς του νοσοκομείου, ενδεχομένως και εξειδικευμένα άτομα, για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Αυτό έχει γίνει σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας που έχουν μεταφερθεί και επομένως δεν βλέπω γιατί κάποιοι δεν το έχουν κάνει για τη Ζάκυνθο. Φυσικά θα μου πείτε αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 2 χρόνια, εδώ και 1 χρόνο τουλάχιστον και να είναι έτοιμο. Από την κριτική του κυρίου Καψαμπέλη δεν ξέφυγε και η χρήση του κτηρίου του παλαιού νοσοκομείου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση για τη δημιουργία πανεπιστημιακής σχολής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών πολεμήθηκε, με αποτέλεσμα σήμερα να μην υπάρχει αντιπρόταση για την αξιοποίηση του χώρου που θα απελευθερωθεί. Τότε λοιπόν αυτή η πρόταση πολεμήθηκε και σταμάτησε. Θέλω να γνωρίζω εγώ και απευθύνω δημόσια ερώτηση μέσω ημών των δημοσιογράφων ποια είναι η πρότασή του σήμερα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν καμία πρόταση. Αυτό είναι το χειρότερο. Ότι δεν έχουν καμία πρόταση. Έσκασε πλέον η χειρομοβίδα στα χέρια τους διότι το μόνο που ήξεραν είναι να κάνουν ζημιά, να ναρκοθετήσουν αυτή την πρόταση που είχε περπατήσει πάρα πολύ και αποτελούσε και τη μέγιστη αναπτυξιακή προοπτική για τη Ζάκυνθο. Η ίδρυση μιας πανεπιστημιακής σχολής, λοιπόν, και αφού τη σταμάτησαν, δεν έχουν κάνει τίποτα στα 2,5 χρόνια αυτά και επομένως αυτή τη στιγμή ποια είναι η πρόταση, τι θα γίνει αυτό το ακίνητο, θα ρημάξει. Σε άλλο σημείο, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου τόνισε πως ενώ το έργο έχει εξοφληθεί, η καθυστέρηση ολοκλήρωσής του τα 2 τελευταία χρόνια και οι διακοπές των εργασιών ενεργοποίησαν ρήτρες που σήμερα φτάνουν περίπου στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Αν αυτά τα χρήματα δεν καταβληθούν στον εργολάβο, τότε αυτός μπορεί να απειλήσει ακόμη και με κατασχέσεις από το νέο νοσοκομείο. Εκείνο που μένει είναι οι ρήτρες. Και οι ρήτρες έχουν προκύψει από την εγκληματική, θα έλεγα, και αδικαιολόγητη διακοπή εργασιών που έκαναν τα 2 τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα της μη παραλαβής του νοσοκομείου, ενώ ήταν έτοιμο, προκειμένου να φτάσουμε στο σημερινό σημείο, στην προεκλογική περίοδο, για να κάνουμε επικοινωνιακή επένδυση. Όμως, όπως και το κράτος προφυλάσσεται από έναν μη συνεπή εργολάβο, ταυτόχρονα και ο εργολάβος προφυλάσσεται από τον νόμο, από ένα μη συνεπές κράτος, εργοδότη. Εδώ λοιπόν έχουν ενεργοποιηθεί οι ρήτρες, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό του 1.240.000 ευρώ, τις οποίες ο εργολάβος θα τις διεκδικήσει νομίμως από το ελληνικό δημόσιο και που θα τις κερδίσει σίγουρα, θα έχουν και προσάυξηση 50% επ' αυτού του ποσού. Επομένως θα φτάσουμε περίπου στο 1.800. Σίγουρα η πρώτη απέτηση θα είναι από το ελληνικό δημόσιο. Αλλά το ελληνικό δημόσιο δεν είναι έτσι αόριστο.
Εάν δεν πάρει ο εργολάβος τα λεφτά, το επόμενο βήμα του είναι να προβεί σε συντηρητική κατάσχεση εμπραγμάτων του ελληνικού δημοσίου. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι θα στραβεί σε περιουσία, σε περιουσιακά στοιχεία του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Ως βασικός όρος για τη λειτουργία του νέου νοσηλευτικού ιδρύματος αναφέρθηκε η επιστροφή όλου του αποσπασμένου σε άλλες περιοχές για ρουσφετολογικούς λόγους, όπως υπόθηκε, προσωπικού. Διαφορετικά, σύμφωνα με τον κύριο Καψαμπέλη, το νέο ίδρυμα θα υπονομευθεί στην πράξη. Η επιστροφή πάσης φύσεως προσωπικού, το οποίο έχει μετακινηθεί σε άλλες μονάδες υγείας εκτός Ζακύνθου, προφανώς για να εξυπηρετήσει ρουσφετολογικές και πελατειακές σκοπιμότητες. Και είναι αρκετός αυτός ο αριθμός του προσωπικού που έχει φύγει από το νοσοκομείο. Επομένως, αυτό το προσωπικό πρέπει να επανέλθει άμεσα, προκειμένου να μην υπονομευθεί προκαταβολικά η λειτουργία του νέου νοσοκομείου. Σε σύμβαση με ιδιώτη εργολάβο υδραυλικό που θα καταγράψει όλα τα υδρόμετρα της Ζακύνθου, θα προχωρήσει η ΔΕΙΑΣ με σκοπό να μπει φρένο στις καταναλώσεις που δεν καταγράφονται, στερώντας από την επιχείρηση σημαντικά έσοδα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΕΙΑΣ, από τα 6 εκατομμύρια κυβικά νερού που αντλούνται στο νησί, μόνο τα 3 εκατομμύρια καταγράφονται στους λογαριασμούς. Στην πραγματοποίηση έργων και παρεμβάσεων για τη βελτίωση της υδροδότησης σε όλο το νησί μπροστά και στη νέα θερινή περίοδο θα προχωρήσει η ΔΕΙΑΣ σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Για ορισμένα από τα έργα έχουν συνταχθεί μελέτες, ενώ θα πραγματοποιηθούν διαγωνισμοί για την εκτέλεσή τους με έξοδα που θα καλυφθούν από το Ταμείο της Δημοτικής Επιχείρησης. Οι πρώτες παρεμβάσεις προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σε Λιθακιά, Λαγανά, Βασιλικό, Λαγκαδάκια, Καλαμάκι και Κυψέλη. Η καταγραφή των άμεσων παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν στο δίκτυο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία της ΔΕΙΑΣ με το Δήμο, τους αντιδημάρχους και τους πρόεδρους των τοπικών συμβουλίων. Είναι χρήσιμες και κρίσιμες αυτές οι παρεμβάσεις σε διάφορες περιοχές του νησιού μας για να λυθούν ζητήματα και θέματα που αφορούσαν την ομαλή υδροδότηση αρκετών περιοχών. Που μας γίνονται αυτή τη στιγμή παρεμβάσεις, όπως είναι γνωστό, στην περιοχή του Βασιλικού, όπως συνεργεία της ΔΕΙΑΣ, όμως επειδή είναι αρκετές οι παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν, έχουν συνταχθεί σχετικές μελέτες από την τεχνική υπηρεσία και θα προχωρήσουμε και στην διενέργεια διαγωνισμών για την ανάθεση αυτών των έργων, των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν εργολαβικά για να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, προλαμβάνοντας έτσι την καλοκαιρινή περίοδο, ελαχιστοποιώντας τα προβλήματα που από τις προηγούμενες χρονιές έχουμε εντοπίσει. Σε ποιες περιοχές θα γίνονται τα παρεμβάσεις? Γίνονται στην περιοχή της Λιθακιάς, στην περιοχή του Λαγανά, στην περιοχή του Καλαμακίου, στις περιοχές του Δήμου Αρκαδίων, στην περιοχή της Κυψέλης και Φαλόβρισο, και ταυτόχρονα θα κατασκευάσουμε και κάποιες νέες δεξαμενές για να διευκολύνουμε την ομαλή υδροδότηση κάποιων περιοχών, όπως για παράδειγμα την περιοχή των Λαγκαδακίων. Και όχι μόνο. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης αποφάσισε να αντικατασταθούν όλα τα υδρόμετρα αφού έχουν παρουσιαστεί σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία τους. Ορισμένα καταγράφουν μεγαλύτερες καταναλώσεις λόγω και των προβλημάτων στο δίκτυο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στις επιχειρήσεις, η κατανάλωση νερού φαίνεται πολύ μικρότερη από την πραγματική. Για το λόγο αυτό, η ΔΕΙΑΣ θα συνεργαστεί με εξωτερικό εργολάβο υδραυλικό, που σε συνεργασία με την τεχνική της υπηρεσία θα καταγράψει όλες τις περιπτώσεις. Αναθέσαμε σε χτες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διπλωματούχο υδραυλικό, την εκτέλεση αυτής της υπηρεσίας, η οποία θα έχει να κάνει με τον έλεγχο όλων αυτών των υδρομέτρων, όλων των ενστάσεων και των παραπώνων που κατατίθεται στην υπηρεσία, δηλαδή να ολοκληρώνεται άμεσα οι τυχόν παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, να αντικαταστήσουμε όλα τα υδρόμετρα που έχουμε αυτή τη στιγμή εντοπίσει ως προβληματικά, έχουν εντοπίσει οι καταμετρητές ως προβληματικά και να ελέγξουμε και κάποιες συγκεκριμένες μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες δυστυχώς προέκυψε ότι για την προηγούμενη χρονιά οι καταναλώσεις νερού και η διοχέτευση νερού από το δίκτυο προς αυτές ήταν ελάχιστες σε σύγκριση με παραπλήσιες επιχειρήσεις ή σε σχέση και με οικιακές καταναλώσεις. Δηλαδή, να πω απλά για παράδειγμα, εντοπίστηκε επιχείρηση η οποία η εκτίμησή μας και η πληροφόρηση η οποία έχουμε από τα συνεργεία μας την προηγούμενη χρονιά υδροδοτήθηκε κατά κύριο λόγο από τα δίκτυα της επιχείρησης, κατέγραψε μόλις 9 κυβικά νερό, ενώ παραπλήσια επιχείρηση κατέγραψε πολλά περισσότερα, δηλαδή άγγιξε η καταμέτρηση του νερού και η χρέωση νερού περίπου τα 1500 κυβικά.
Αυτές τις περιπτώσεις εμείς θα τοποθετήσουμε νέα υδρόμετρα, θα κάνουμε κάποιους ελέγχους, θα τοποθετούν νέα υδρόμετρα, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια να έρθει στο 2011 για αυτές τις περιπτώσεις που πλέον θα έχουμε στοιχεία στα χέρια μας, να κάνουμε ανάλογες χρεώσεις για την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιχείρησης, οι απώλειες στην καταγραφή νερού αγγίζουν το 20% των συνολικών αντλήσεων από τις γεωτρήσεις. Προκειμένου να υπάρξει ακόμη καλύτερη καταγραφή, η ΔΕΙΑΣ θα τοποθετήσει υδρομετρητές σε όλες τις γεωτρήσεις, καταγράφοντας το σύνολο των αντλήσεων και των χρεώσεων. Οι γεωτρήσεις μας θα τοποθετηθούν σε όλες τις γεωτρήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα, μέσα στον Απρίλιο συγκεκριμένα, παροχόμετρα, υδρόμετρα που θα καταγράφουμε την αντλούμενη ποσότητα. Όμως οι εκτιμήσεις που έχουμε είναι ότι κατά την προηγούμενη χρονιά αντλήθηκαν περίπου στα 6 εκατομμύρια κυβικά νερό, όμως καταγράφηκαν και χρεώθηκαν και βεβαιώθηκαν από την επιχείρηση στους καταναλωτές περίπου τα 3 εκατομμύρια κυβικά. Εάν η εκτίμηση που σε εμάς μέσα από τα στοιχεία που έχουμε από τις βλάβες και από τα θέματα τα οποία προέκυψαν με την απώλεια νερού από κακή κατάσταση του δικτύου. Αν λοιπόν εκεί πέρα εκτιμήσουμε ότι η απώλεια αυτή είναι της τάξης του περίπου το 25 με 30% από το δίκτυό μας, έχουμε μια απώλεια που πιθανόν δεν μπορούσαμε να καταγράψουμε για τους λόγους που προανέφερα, η οποία αγγίζει το 20%. Μεγάλο οικονομικό πρόβλημα θα αντιμετωπίσει το λιμενικό ταμείο Ζακύνθου μετά το κούρεμα κατά 70% των καταθέσεων που διατηρούσε σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος. Παρά τις επαφές που είχε η διοίκηση του φορέα με την τράπεζα, όπως τονίστηκε, το μέτρο εντάσσεται στη διαδικασία του PSI και της ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων για τη μείωση του χρέους της χώρας. Σε συνεχείς επαφές με την Τράπεζα της Ελλάδας και τα εδώ στελέχη της βρίσκεται η διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου με αφορμή το πρόβλημα που έχει προκύψει με τις καταθέσεις του στον ένα από τους δύο λογαριασμούς που διαθέτει στην Τράπεζα και ο οποίος μπήκε στη διαδικασία του κουρέματος του ελληνικού δημοσίου χρέους με αποτέλεσμα να χαθούν οι καταθέσεις του κατά 70%. Το συγκεκριμένο ζήτημα δημιούργησε μεγάλο προβληματισμό στη Λιμενική Επιτροπή και τον πρόεδρό της, Τιμόθεο Ζόντο, που έλαβε απάντηση από την τράπεζα, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ ενημερώνει τους ηθήνοντες του φορέα πως θα έπρεπε να γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται με τις συγκεκριμένες καταθέσεις. Ευτυχώς που ήταν 48, να το πούμε και ευτυχώς, γιατί είχαμε μεταφέρει ένα ποσό για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τον ΟΔΑΣ, τις 63.000, γιατί αυτά κάθε τέλος του μήνα, σύμφωνα με τις δαπάνες που είχαμε, γινόταν η μεταφορά χρημάτων στον όψος για να μπορεί να πληρώσουμε. Εχθές λοιπόν μας έστειλε ένα ενημερωτικό σημείο από την Τράπεζα της Ελλάδος που λέει ότι το τελευταίο διάστημα πολλά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικοί οργανισμοί έχουν υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος ερωτήματα σχετικά με τις επενδύσεις στο διαθεσίμο τους σε έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Τα ερωτήματα αυτά ενδεικνύουν ότι δεν έχει γίνει απολύτως κατανοητό το νομικό καθεστώς που διέπει τις επενδύσεις των διαθεσίμων των φορέων και η φύση των λογαριασμών διαθεσίμων που οι φορείς στηρίζουν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Λοιπόν, αυτοί λένε δηλαδή ότι όταν εδώ ανοίξαν τους λογαριασμούς, διότι από ό,τι κατάλαβα όσοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ανήκαν αυτού του λογαριασμού ούτως ώστε να παίρνουν κάποιους στόχους. Στην ουσία όμως, από ό,τι λέω εδώ, δεν ήταν μόνο, ήταν σαν να κάνουν κάποια επένδυση, καταλαβαίνετε. Ήταν ένας τύπος ομόλογο. Και βασιζόμενοι αυτοί έκαναν όλη αυτή τη διαδικασία και δεν είναι μόνο το λιμενικό ταμείο, από ό,τι ξέρω είναι τα ΤΕΗ, είναι νοσοκομεία, είναι πάρα πολλοί τέτοιοι φορείς. Πραγματικά δηλαδή εμείς πέσαμε από τα σύννεφα. Οι δυσκολίες πλέον για το λιμενικό ταμείο μεγαλώνουν αφού έχουν μειωθεί αισθητά τα έσοδά του με αποτέλεσμα να κινδυνεύει ακόμη και η ύπαρξή του. Εκτός από τις δράσεις που δεν θα μπορεί να αναπτύξει, πρόβλημα θα δημιουργηθεί και με τους 5 εργαζόμενους του, η πληρωμή των οποίων γινόταν από τον φορέα. Έχουμε φτάσει ένα σημείο αυτή τη στιγμή να έχουμε δώσει 60.000 στον ΟΔΑΣ, διότι από ένα προεδρικό διάδρομο που υπάρχει από το 1973, το μοναδικό ταμείο. Λιμενικό ταμείο στην Ελλάδα είναι τη Ζακύνθου που δίνει το 10% των ανακαθαρίσεων σε ΟΔΑΣ. Και πραγματικά βρισκόμαστε σε μια αντισχυρή θέση. Δηλαδή,
να, εμείς δεν έχουμε εσόδα πουθενά άλλο από τα έσοδα που εισπράττουμε από τα πεζοδρόμια, από τα εισιτήρια του καραβιού που υπάρχει, όπως γνωρίζετε, ένα ποσοστό επί του εισιτηρίου για τα γεμικά ταμεία, από κάποιες τέτοιες εισπράξεις, από τα ημερόπουλια, από τα κουραζιόπουλια που πληρώνει κάποια χρήματα, με αποτέλεσμα σε λίγο καιρό, εάν εξακολουθήσει αυτό το σύστημα και όπως γνωρίζετε και λόγω της μείωσης και των εσόδων στα καράβια και παντού, δεν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Mm-hmm. Γιατί εμείς έχουμε πάρα πολλά έξοδα. Δηλαδή, έχουμε επιβαρυνθεί και το ελεγχοτισμό του λιμανιού ολόκληρο, και τη μισθοδοσία έχει 5 υπαλλήλους εδώ, και έχουμε και όλα αυτά που κάθε μέρα τα απαραίτητα, που πρέπει τουλάχιστον να συντηρεί το λιμάνι, τουλάχιστον να γίνει λειτουργικό. Με βάση όσα έχουν αναφερθεί και στη διοίκηση της Λιμενικής Επιτροπής, τα μόνα χρήματα που μπορούν να εκτομιαθούν από την κατάθεση των 48.000 ευρώ είναι 14.000 ευρώ. Τώρα είναι υπόλοιπα 14.000, το οποίο εμείς σήμερα με έγγραφό μας ζητάμε να μεταφερθούν στο όψιο και θα σταματούμε πλέον να τροφοδοτούμε αυτόν τον λογαριασμό. Άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ήδη με έχει ειδοποιήσει και ο εδώ υπεύθυνο τη τραπέζη, τη θέλει να πάω από εκεί για να συζητήσουμε κάτι. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι θέλει ο κύριος. Λύσεις στο πρόβλημα της στέγασης των εκπαιδευτικών που διαμένουν στη Ζάκυνθο κατά τους χειμερινούς μήνες αναζήτησαν οι Σύλλογοι Δασκάλων και Ενυπιαγωγών και οι ΕΛΜΕΣ από κοινού με την Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων. Στόχος αυτής της κίνησης είναι είτε να προσφερθούν φθηνά καταλήμματα στους εκπαιδευτικούς και ταυτόχρονα να λειτουργήσουν ορισμένες από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις και το χειμώνα. Συνεργασία με το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών καθώς και με την ΕΛΜΕΣ προκειμένου να εξασφαλιστούν φθηνές κατοικίες για όσους εργαζόμενους από τους συγκεκριμένους κλάδους έρχονται στη Ζάκυνθο τη χειμερινή περίοδο, έχει η Ομοσπονδία Νοικιαζόμενων Δωματίων. Μετά από αίτημα και των συλλόγων, οι τρεις πλευρές συζήτησαν από κοινού και όπως ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία, θα συγκροτηθεί κατάλογος με επιχειρήσεις που θα θελήσουν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέροντας χαμηλές τιμές. Έρχονται στη Ζάκυνθο ακόμα και μπορούμε να πούμε και 300 άτομα. Αυτά τα άτομα από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο ζητούν δωμάτια, γκαρσονιέρες και διαμερίσματα. Λόγω και της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που περνάνε και τα δωμάτια, αλλά και οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι οποίοι ο μισθός τους πλέον θα κοιμαθεί στα 600 άρικα, κάνω μια έκκληση στα μέλη μας, όσοι θέλουν από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο να νοικιάσουν γκαρσονιέρες ή διαμερίσματα. Αλλά δεν είναι ανάγκη να είναι και μέλη μας, και οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν κάποια διαμερίσματα και τα έχουν προς ενοικίαση να το δηλώσουν στην Ομοσπονδία, ώστε να κάνουμε μια λίστα, να τη δώσουμε στους ανθρώπους που έρχονται το χειμώνα και τα μέλη μας να έχουν ένα εισόδημα και να βρούμε μια κοινή συνιστόσα στην τιμή τουλάχιστον, ώστε και οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται να βρουν κάποιο κατάλημα καλό και όχι πολύ ακριβό, διότι με 600 άρικα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο πλέον και ο υπάλληλος να ζήσει. Η Ζάκυνθος είναι και μια ακριβή περιοχή λόγω του τουρισμού. Ελπίζουμε να φτυχύνει και όλη αυτή η συνομιλία θέλουμε να ενημερώσουμε τα μέλη και πάλι. Όποιος ενδιαφέρεται να νοικιάσει διαμερίσματα, δωμάτια, ακόμα και κατοικίες αν έχει, να το δηλώσει στην Ομοσπονδία. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο, λόγος για τον οποίο η Ομοσπονδία δεν θα απευθυνθεί μόνο στα μέλη της, αλλά και σε όσοι ενδιαφέρονται να ενοικιάσουν τα καταλήμματα ή τα σπίτια τους. Σε τέτοιους οικονομικά δύσκολους καιρούς, ο κύριος Σιόλης υποστήριξε πως θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία όλων. Πάμε από Σεπτέμβρη. Όμως εμείς πάμε να είμαστε έτοιμοι, διότι μέχρι 15 Μαΐου να γνωρίζουμε ποιοι ενδιαφέρονται, διότι από ό,τι καταλαβαίνετε δεν είναι και θέμα ότι θα επιβάλλουμε εμείς σε κάποιον τις τιμές. Θα έρθουν σε συνεργασία οι ενδιαφερόμενοι, διότι υποκειμενικό είναι που αρέσει τον καθένα. Σε κάποιον να μπορεί να αρέσει η περιοχή του εργασίου, σε κάποιον να μπορεί να αρέσει το Βανάτο, ο Άγιος Κήρυγας. Εμείς θα έχουμε έτοιμη τη λίστα και θα βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και με λογικές τιμές πάντα να μπορέσουν και αυτοί να ανταποκριθούν, διότι δεν είναι και κοινωνικό το έργο, έτσι, διότι πολλές φορές βλέπουμε ότι έρχονται αναπληρωτές ή και μένουν μόνιμοι και λόγω του κόστου της ζωής δεν μένει, με αποτέλεσμα και τα παιδιά μας να μένουν χωρίς δασκάλους και καθηγητές. Και συν το όφελος που έχει η τοπική κοινωνία
από την, το τζίρο που γίνεται γενικότερα. Τώρα όμως θα πρέπει όλοι μας να κουνήσουμε τα χέρια μας που λέμε, να δούμε πώς μπορούμε να ωφελήσει ο ένας τον άλλον. Σε παράσταση στην κεντρική διεύθυνση της ΔΕΗ στην Αθήνα, προκειμένου να εφαρμοστούν ρυθμίσεις ευνοϊκές για τις επανασυνδέσεις επιχειρήσεων με το ηλεκτρικό ρεύμα ή για την αποπληρωμή χρεών προς την επιχείρηση, θα προχωρήσει η διοίκηση του επιμελητηρίου. Στελέχη της διοικούσας επιχείρησης του φορέα είχαν συνάντηση με την τοπική διεύθυνση της ΔΕΗ, ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν έχει βρεθεί λύση για το πρόβλημα που αφορά περίπου το 20% των ζακυθινών επιχειρήσεων. Να ρυθμιστούν τα χρέη των τουριστικών επιχειρήσεων προς τη ΔΕΗ, να υπάρξουν ελαφρύσεις και για όσους ζητάνε επανασύνδεση μπροστά στο καλοκαίρι, ζήτησε η Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου από την τοπική διεύθυνση της επιχείρησης, χωρίς ωστόσο μετά τη συνάντηση που έγινε να υπάρξει συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Πήγε η αντιπροσωπεία, οι εκπρόσωποι μάλλον του Επιμελητηρίου και συζητήσανε με τον προϊστάμενο της ΔΕΗ και ζητήσανε μετά από πολύ έντονες πιέσεις των επιχειρηματιών. Να κάνουμε μια συζήτηση για να δούμε τι μπορεί να γίνει με τη ρύθμιση. Και βεβαίως με τις διακοπές και τις επανασυνθέσεις των τουριστικών επιχειρήσεων, ενοικιαζομένων δωματίων, εστιατόρων κλπ. Ζητήσαμε να κάνουμε να γίνει η επανασύνθεση και την εξόφληση του ολόκληρου ποσού από τη στιγμή που γνωρίζουν να μην γίνει η εξόφληση του ολόκληρου ποσού, από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι κανείς δεν θέλει να του κόψουν το ρεύμα. Όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις προκειμένου να ανοίξουν χρειάζονται αρκετά χρήματα για συντηρήσεις και εν ώψη της κρίσεως που δεν υπάρχουν πόροι, τα μαγαζιά δεν μπαίνει κόσμος, υπάρχει θέμα. Δεν κάνουν ζήτα. Mm-hmm. Το ζήτα εννοούμε της ταμιακής μηχανής. Mm-hmm. Και το πιο σημαντικό ότι 6 μήνες ίσως και παραπάνω ήταν κλειστές οι επιχειρήσεις. Για όλους αυτούς τους λόγους ζητήσαμε να γίνουν πιο ελαστικοί οι κύριοι της ΔΕΗ, να δεχτούν τις ρυθμίσεις των επιχειρηματιών, δηλαδή να δώσουν ένα ποσό τώρα, να μπορούν να ξεκινήσουν και εφόσον ανοίξουν οι επιχειρήσεις τους και υπάρχουν εισροές στα ταμεία τους, να υπάρχει μία ρύθμιση, γραπτός βεβαίως, να το συμφωνήσουν. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που πρέπει να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του επιμελητηρίου, είναι αρκετά μεγάλος, φτάνοντας ως και το 20%. Σύμφωνα με την κυρία Μαλαφούρη, η πίεση του επιμελητηρίου και στην περιφερειακή διεύθυνση της ΔΕΗ δεν απέδωσε καρπούς, με αποτέλεσμα με αυτή την τακτική να μην υπάρχει τόνωση και της ψυχολογίας των επαγγελματιών. Στα εστιατόρια, οπωσδήποτε, είναι στα ξενοδοχεία και στα καταλήμματα τα τουριστικά, που εκεί είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό, πιστεύω ότι είναι γύρω στο 20-30%. Είναι μεγάλος αριθμός. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ζούμε και σε μια κατάσταση ψυχολογίας περίεργης που όλοι μαζί θα έπρεπε να τονώσουμε το ηθικό των επιχειρηματιών για να μπορούν να ξεκινήσουν με μια άλλη διάθεση και είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και αυτό, πέρα από τους σπόρους. Κάναμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια στην ΔΕΗ και ζητήσαμε σε ανθρώπινο και συζητήσαμε και ζητήσαμε σε ανθρώπινο πλέον πλαίσιο να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το επιμελητήριο θα ασκήσει πίεση και στο Γενικό Διευθυντή της ΔΕΗ στην Αθήνα προκειμένου να γίνουν αποδεκτές οι ρυθμίσεις που ζητούν οι επαγγελματίες. Τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθεί ταξίδι για αυτό το σκοπό στην πρωτεύουσα. Δυστυχώς η ΔΕΗ ήταν απόλυτη και κάθετη ότι αδυνατεί από τα κεντρικά, έχουν εντολές από τα κεντρικά να μην προβούν σε καμιά τέτοια ρύθμιση ούτε εξυπηρέτηση των. Δυστυχώς των πελατών τους, γιατί έτσι θα τους δούμε, πελάτες είναι. Mm-hmm. Απογοητευτήκαμε και δεν σας κρύβω ότι πήραμε την πρωτοβουλία το επιμελητήριο Ζακύνθου, που εκπροσωπεί και 9.500 επιχειρηματίες, να απευθυνθούμε στην περιφέρειά μας, δηλαδή στην Πάτρα. Στον κύριο Καπερώνη συγκεκριμένα. Στην περιφερειακή διεύθυνση της ΔΕΗ, έτσι. Πολύ σωστά το είπατε, στην περιφερειακή διεύθυνση της ΔΕΗ. Στείλαμε με φαξ την αίτηση που είχαμε κάνει και εδώ, στην τοπική διεύθυνση. Και βεβαίως πήραμε και προσωπικά, πήρα εγώ τηλέφωνο τον κύριο Καπερώνη. Έχω και τον αριθμό πρωτοκόλλου που στείλαμε την αίτηση. Και συζήτησα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ γλυκός και συζητήσιμος, όμως μου είπε ότι έχουν εντολές από την κεντρική διοίκηση, από τα κεντρικά της ΔΕΗ, να σταματήσουν οποιαδήποτε συζήτηση για ρύθμιση. Συγκεκριμένα μου είπε ότι μέχρι πέρυσι γινόταν, αλλά φέτος δυστυχώς έχουν αυστηρές συστάσεις.
Κυρίες και κύριοι, και σε αυτό το σημείο το κεντρικό δελτίο έφτασε στο τέλος. Το ακολουθεί εκπομπή «Καθαρά προσωπικό» με την Διάνα Χαϊκάλη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.